Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη διακαναλική συνέντευξη της Ελλήνων Συνέλευσης για τις βουλευτικές εκλογές που σε λίγες μέρες έχουμε μπροστά μας, που πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να με λογική, με νόηση, να αποφασίσουν τους αξιότερους να τους εκπροσωπήσουν για το δικό μας συμφέρον, για όλο το συμφέρον της πατρίδας μας στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα από την Ελλήνων Συνέλευση θα απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις που θα μας κάνετε. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Οδάρας, εκπρόσωπος τύπου της Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφιος βουλευτής στην Αργολίδα, ο Ιωάννης Οπλόσκας, διευθύνων σύμβουλος του Κεντρικού Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών, και εγώ, Αλέξανδρος Μεταξάντος, γενικός γραμματέας της Ελλήνων Συνέλευσης και υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθηνών. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις στον Γιάννη Τοδάρα. Παρακαλώ. Κύριε Δάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Δάρα, ποιο είναι το σχέδιο του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης για την οικονομία και την οικονομία της χώρας μας? Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Το σχέδιο της Ελλήνων Συνέλευσης για την επόμενη μέρα για την οικονομία της Ελλάδος είναι τεράστιο. Πρώτα και πάνω απ' όλα, για να ξεκινήσουμε να στήσουμε τη νέα μέρα, τη νέα οικονομία, πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο ταμείο, ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα, να δούμε τι έχουμε, να δούμε τι χρωστάμε, να δούμε αν χρωστάμε τελικά. Άρα θα μπούμε σε μια διαδικασία συνεχών ελέγχων, σε οτιδήποτε συνθήκη έχει υπογραφεί, σε οποιαδήποτε οικονομική σύμβαση. Άρα έτσι θα μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, να δούμε τελικά τι οφείλουμε, και ό,τι οφείλουμε βεβαίως θα το πληρώσουμε, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια βαθιά αναδιάρθρωση και του συστήματος της οικονομίας, με καινοτομίες, με νέα συστήματα πραγματικής οικονομίας, με πραγματικό πλούτο. Και το πρώτο μέλημα για να προχωρήσουμε είναι ότι η Ελλήνων Συνέλευσης δεν μιλάει ποτέ, ούτε θα μιλήσει ποτέ, ούτε βρίσκεται στο προσκήνιο για να διαχειριστεί οποιοδήποτε χρέος. Είμαστε εδώ για να σταματήσουμε τον δανεισμό. Η πατρίδα μας δεν χρειάζεται δανειστές. Υπάρχει πλούτος, ένας πλούτος που τον ανέδειξε η Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε στις μέρες μας, προϋπάρχει, δεν δημιουργήθηκε τώρα, είναι πολλών ετών. Άρα το μέλημά μας είναι να εκτελέσουμε αυτή τη διαδικασία. Ήδη είναι στη δημοσιότητα όλα μας τα κεφάλαια, όλος ο πλούτος των Ελλήνων, πλούτος που ανήκει σε όλους τους Έλληνες, στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία. Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα θα είναι η μέρα των Ελλήνων, μια μέρα που δεν θα υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να χρωστάει. Πλέον θα σταματήσει το δημόσιο χρέος να υφίσταται, το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν ήδη τα κεφάλαια αυτά στο πορτοφόλιο της Ελλάδας για αυτόν τον σκοπό. Άρα μιλάμε για ένα νέο ξεκίνημα. Η Ελλήνων Συνέλευση, όπως έχει καταθέσει και έχει δεσμευτεί εγγράφως στον Άριο Πάγο, την πρώτη εβδομάδα διακυβέρνησης, τα πρώτα 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα, σε κάθε ελληνικό αφημί, θα είναι το νέο ξεκίνημα, γιατί εφόσον σταματήσει το χρέος, εφόσον πλέον δεν χρωστάμε, πρέπει όλος αυτός ο τροχός της οικονομίας να ξεκινήσει να κινείται και πάλι. Αυτό πρέπει να γίνει έχοντας ο Έλληνας τη δυνατότητα να μπορεί να κινήσει την αγορά. Πλέον οι τράπεζες θα εξυγειανθούν, θα γίνει ένας τεράστιος έλεγχος σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με επιτροπές που θα συσταθούν. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα έχουμε αποτυπώσει εγγράφως και έχουμε δεσμευτεί με την υπογραφή μας στον Άριο Πάγο. Άρα μιλάμε για μια καθολική, για ένα καθολικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, αυτή είναι η επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν αυτό θα το καταφέρουμε, όμως πρώτα και πάνω απ' όλα, αν ο ελεγκτικός και εκτελεστικός μηχανισμός που λέγεται κρατικός μηχανισμός έρθει στα χέρια των Ελλήνων. Γιατί αυτά ναι μεν είναι αποτυπωμένα, δεσμευμένα, επικυρωμένα και πιστοποιημένα ως πλούτος της Ελλάδος, αλλά για να εκτελεστούν πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός.
Και γι' αυτό και ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης λαμβάνει μέρος σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά λοιπόν το κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων έχει νομική εκπροσώπηση και έτσι θα πάρουμε το μηχανισμό που θα εκτελέσουμε όλο αυτό το τεράστιο πρόγραμμα της τεράστιας μεταρρύθμισης με την Ελλήνων Συνέλευση. Τελεία, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα σας από μένα. Ονομάζομαι Οικονόμα Αλεξάνδρος. Θα ήθελα να ρωτήσω πάλι τον κύριο Δάρα. Κύριε Δάρα, ποιος είναι ο πλούτος που επικαλείστε? Από το 2012 λοιπόν, αυτό που κάνουμε δημόσια, με όλους τους τρόπους και από όπου μας δίνεται η δυνατότητα, είναι να παρουσιάζουμε τον ήδη πιστοποιημένο πλούτο του έθνους των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτών. Ο πλούτος αυτός έχει να κάνει με το τεράστιο θέμα που έχει, θα έλεγα, κατακλείσει τη δημοσιότητα το 2012, το θέμα των 600 δισεκατομμυρίων, ένα θέμα το οποίο έχει τελεσιδικήσει με δικαστικές αποφάσεις, είναι πλούτος έτοιμος για την αποπληρωμή του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού χρέους, ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο, ένα συγκεκριμένος λογαριασμός, μια διαδικασία η οποία θα εκτελεστεί στην ακρίβειά της, όπως ακριβώς έχει αποτυπωθεί. Είναι ο πλούτος από τα Παγκόσμια Ταμεία των Ελλήνων, ένας τεράστιος πλούτος που υπάρχει με πάνω από τουλάχιστον 10 διεθνείς συμβάσεις, όπου η Ελλάδα λαμβάνει μέρος και έχει συμμετάσχει με δικό της πλούτο σε όλα αυτά τα ταμεία. Ταμεία που κάθε μέρα μεγαλώνουν, που κάθε μέρα μέσα από την κατανάλωση των Ελλήνων πολιτών, μέσα από το κράτος μας, μεγαλώνουν τα ταμεία αυτά. Κάθε μέρα λοιπόν ο Έλληνας γίνεται όλο και πλουσιότερος, παρόλο που φαίνεται λίγο ξύμορο αυτό, γιατί βιώνουμε κάθε μέρα την απαξίωση της οικονομίας και τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Όλος αυτός ο πλούτος λοιπόν είναι πιστοποιημένος από διεθνείς μηχανισμούς, από διεθνείς ελεκτικούς φορείς, από τον ΟΗΕ, το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, την Παγκόσμια Τράπεζα, από ομοσπονδιακά δικαστήρια. Γίνεται ισολογισμός κάθε χρόνο για αυτά τα τεράστια ταμεία των Ελλήνων στην παγκόσμια οικονομία, τα ταμεία παγκόσμιας διευκόλυνσης. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που μένει μόνο να το κοινοποιήσουμε και να μαθευτεί σε όλους τους Έλληνες και να εκτελέσει ο μηχανισμός μέσα στην πατρίδα μας με την τράπεζα, με το τραπεζικό σύστημα αλλά και τον κρατικό μηχανισμό, με το Υπουργείο Οικονομικών, την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς, οι οποίοι γνωρίζουν, με τη Βουλή μας η οποία πιστοποιεί κάθε χρόνο τον πλούτο αυτόν, διότι έρχεται συγκεκριμένος ισολογισμός από την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οπότε έχουν όλη γνώση, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που ανακάλυψε η Ελλήνων Συνέλευσης, είναι κάτι που ο πρόεδρος μας, ο Αρτέμης ο Σόρας και ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει δημοσιοποιήσει και είναι η ώρα, θα έλεγα, που πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε στην ακρίβεια, είναι η ώρα που πρέπει να πούμε την αλήθεια όσο σκληρή και αν είναι, είναι η ώρα που πρέπει να αποτυπώσουμε την αλήθεια και να εκτελέσουμε τη διαδικασία όλοι αυτοί και ας θίγονται συμφέροντα. Σημασία έχει ο ανθρώπινος παράγοντας για την Ελλήνων Συνέλευσης. Έχουμε και το τεράστιο θέμα, και μην το ξεχνάμε ποτέ, το θέμα της Τράπεζας της Ανατολής. Είναι ένα θέμα το οποίο από την συγκεκριμένη τράπεζα των Ελλήνων, με πλούτο των Ελλήνων, σε χρυσό πάντα, έχει δημιουργηθεί και έχει στηθεί όλο το τραπεζικό παγκόσμιο σύστημα, με πάλι πιστοποιημένο πλούτο με δικαστικές αποφάσεις μέσα στην Ελλάδα, πάλι για αποπληρωμή ιδιωτικού και δημοσίου χρέους, και δεν είναι μόνο αυτά, είναι τεράστια κεφάλαια και πάρα πολλά ακόμη ταμεία που θα τα δούμε εφόσον ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έρθει στο προσκήνιο, μπει στη Βουλή των Ελλήνων και πλέον με τις διαδικασίες του και ως θεσμός πλέον δείξει και αναδείξει σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στην παγκόσμια σκηνή όλο αυτόν τον πιστοποιημένο, επαναλαμβάνω, πλούτο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λίγο στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Δάρα, μιλήσαμε προηγουμένως ότι θα γίνει έλεγχος. Τι εννοείται ότι θα γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους της Ελλάδας? Καταρχήν θα συσταθούν συγκεκριμένες επιτροπές και από το εξωτερικό, οι οποίες θα μπουν στα ταμεία της Ελλάδος, θα ελέγξουν οποιαδήποτε σύμβαση έχει υπογραφτεί, θα ελέγξουμε οποιαδήποτε συναλλαγή έχει γίνει μέσω των ομολόγων,
στην Ευρώπη αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Θα δούμε τελικά αν η Ελλάδα πραγματικά είχε δημοσιονομικό πρόβλημα, αν πραγματικά χρειαζόταν το δανεισμό. Θα δούμε αν τελικά τα μνημόνια που υπογραφήκανε είναι μνημόνια τα οποία είναι σύνομα, βάσει των συνθήκων και της Ευρώπης αλλά και του Συντάγματος της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας σκηνής. Θα δούμε τελικά αν κάποιος πραγματικά δάνεισε την Ελλάδα και τελικά πού πήγαν τα χρήματα και αν μπήκαν τα χρήματα μέσα στα ελληνικά ταμεία και με ποιο τρόπο. Να δούμε τελικά τα ομόλογα τα ελληνικά πού πήγανε. Να ελέγξουμε και να δούμε γιατί η Ελλάδα απευθύνθηκε στην δευτερογενή αγορά και δεν πήγε στα δικά της κεφάλαια μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο είναι ταμείο που ιδρύθηκε μαζί με άλλες χώρες με τους Έλληνες. Είμαστε δηλαδή συνιδιοκτήτες του Δέλτα Νιτάφ. Άρα λοιπόν έχουμε δικά μας ταμεία, έχουμε δικιά μας διαχείριση, γι' αυτό φτιάχτηκε αυτό το ταμείο. Αλλά τελικά είδαμε ότι το Δέλτα Νιτάφ μέσα από την Ευρώπη, από τους εταίρους μας, υποδηλώσαν την Ελλάδα. Να δούμε αν τελικά όλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας έχουν κάνει τη δουλειά τους σωστά. Να δούμε γιατί υποβιβάσαν τα ελληνικά ομόλογα, τι συνέβη, γιατί πριν τα μνημόνια η Ελλάδα δεν είχε πετρέλαια, δεν είχε πλούτο και τελικά μετά τα μνημόνια είδαμε να υπάρχει και πετρέλαιο, να υπάρχει και πλούτος, να υπάρχει και φυσικό αέριο και να τα έχουν καταχραστεί παράνομα τεράστιες εταιρείες, διεθνείς εταιρείες και όμιλοι, παγκόσμιοι. Άρα λοιπόν είδαμε ότι κάποιος έριξε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος εσκεμμένα και βάσει σχεδίου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην μπορεί να βάλει εκεί στα δικά της παγκόσμια ταμεία λόγω χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και να μην μπορεί να πάρει χρήματα όπως προβλέπεται από τα δικά μας παγκόσμια ταμεία, όπως σας προείπα. Όλα αυτά είναι χαρτιά, υπογραφές και συμβάσεις τα οποία πρέπει να ελεγχθούν, να μπούμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και να δούμε τελικά τι συμβαίνει, να ελέγξουμε την Κεντρική Τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία στείνει όλο τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για την Ελλάδα, να δούμε αν κάνει σωστά τη δουλειά της. Με λίγα λόγια, έναν μεγάλο έλεγχο επίσημα με νομική διαδικασία και πάντα σύνομη με την Ευρώπη και με την Ελλάδα μας. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Δαλά, πώς η Ελλήνων Συνέλευση θα καταφέρει να ανατρέψει το παρόν σκηνικό που έχει διαμορφωθεί? Η Ελλήνων Συνέλευση, όπως προείπαμε, είναι η τεράστια μεταρρύθμιση. Για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, λοιπόν, δεν μπορούμε να δανειστούμε από έναν χαλασμένο πολιτικό μπουφέ, θα έλεγα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε τη δικιά μας δεξαμενή, το δικό μας φυτώριο ενεργών πολιτών, που σημαίνει πολίτης ο οποίος συμμετέχει κρίσεως και αρχής, ο οποίος θα άρχει στην πολιτεία του, στην πατρίδα του. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε τον νόμο, γνωρίζουμε ότι βάσει συντάγματος απαγορεύεται η άγνοια νόμου, όμως ποτέ δεν διδαχτήκαμε το ίδιο το Σύνταγμα, τους νόμους μας. Αυτό λοιπόν και κάνει η Ελλήνων Συνέλευση. Στείνει τους δικούς της πολιτικούς, τα δικά της πολιτικά πρόσωπα, που δεν είναι τίποτα άλλο, από τους δικούς της πολίτες, οι οποίοι είναι ενεργοί πολίτες και μόνο ένας πολίτης μπορεί να ασκήσει πολιτική και τελικά να φτάσουμε στο τελικό σκοπό και στόχο, ο οποίος είναι η δημιουργία της Ελλήνων Πολιτείας. Άρα πρώτα και πάνω απ' όλα για να το καταφέρουμε, θα πρέπει να φτιάξουμε τη δικιά μας πλατφόρμα. Είμαστε ήδη οργανωμένοι με 400 γραφεία, μια τεράστια πλατφόρμα. Απευθυνόμαστε στην τεράστια αποχή που ξεκινάει, που ξεπερνάει το 60%. Είναι πολίτες οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από μια πολιτική που δεν υπάρχει, από μια πολιτική που δεν είναι του πολίτη, όπως το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν το μέλημά μας είναι να δείξουμε σε όλους αυτούς τους πολίτες ότι έχουν το δικό τους πλούτο, δεν χρειάζεται να δανειστούν, έχουν τη δικιά τους νομική εκπροσώπηση, έχουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε, όλο το σχέδιο, έχουμε όλο το αξιακό σύστημα που θα πατήσουμε για να εκτελέσουμε την πραγματική δημοκρατία, όπως αποτυπώνεται στο καταστατικό μας με τους ομόκεντρους κύκλους. Έχουμε λοιπόν τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι να απευθυνθούμε στον κόσμο, στους συμπολίτες μας και να τους πούμε ότι τώρα είναι η ώρα να δώσουν την ψήφο τους για να εκτελέσουμε τη δικιά μας διαδικασία για πρώτη φορά στην ιστορία. Στη συνέχεια θα απαντήσει σε ερωτήσεις ο Ιωάννης Κλώσκας,
Διευθύνων Σύμβουλος του Κεντρικού Οργανισμού και υποψήφιος βουλευτής στην ΑΛΦΑ Αθηνών. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πλώσκα, ποιο θα είναι το σχέδιο για την εξωτερική πολιτική της χώρας μας? Καλησπέρα. Μεγάλη τιμή που είστε όλοι εδώ σήμερα. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, το πρώτο που πρέπει να δούμε λίγο, να το δούμε λίγο ιστορικά. Και θα πρέπει όσο σκεφτόμαστε ως πολίτες και θυμόμαστε, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, όλοι μιλάνε για εξωτερική πολιτική. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία σκέφτονται πώς θα αντιμετωπίσουν. Ως αποτέλεσμα σήμερα, 2019, που είμαστε εν ώψη των εθνικών εκλογών, μία εβδομάδα έμεινε, ακούμε από αρκετά κόμματα, κομματικούς μηχανισμούς, να μιλάνε για εξωτερική πολιτική και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι μία, αν θέλετε, καθυστέρηση να εκφραστεί η κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, όσον αφορά την εθνικότητα, την ελληνικότητα και τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζει την εξωτερική πολιτική. Είδαμε ένα τεράστιο πνευματικό πλούτο των Ελλήνων να μην υπάρχει καμία ελληνική βούληση από καμία κυβέρνηση αυτά τα χρόνια και να βλέπουμε να εκμεταλλεύονται ξένα κράτη το πλούτο μας το πνευματικό και να μην μιλάει κανένας μέσα στην Ελλάδα. Είδαμε να χειρίζονται θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο αφορά εθνικά κυριαρχικά θέματα και να βλέπουμε μία αντιελληνική, ανθεληνική θα έλεγα, διαδικασία αντιμετώπισης καταστάσεων, συμβάσεων, συμφωνιών που πραγματικά είναι οξύμορο σήμερα, ειδικά όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί που έχουν περάσει από τη διοίκηση της πατρίδας μας και έχουν μπει μες στη Βουλή, ακόμα και τα μικρά κόμματα, να μιλάνε για εξωτερική πολιτική. Αυτό που λείπει σήμερα είναι μια ελληνική βούληση από την κυβέρνησή μας, κάτι το οποίο εμείς ως Ελλήνων Συνέλευσης έχουμε να δηλώσουμε το εξής. Ως κυβέρνηση αύριο στην πατρίδα μας θα πάρουμε κάθε μέτρο που χρειάζεται για να διαφυλάξουμε την εθνική μας κυριαρχία, να επαναφέρουμε αυτή την εθνική κυριαρχία που από το πρώτο μας μνημόνιο την πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων και δεν επιτρέψαν και στους πολίτες να αντιληφθούν τι ακριβώς ζημιά έχει γίνει σε σχέση με τα συμφέροντα της Ελλάδος, με τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων πολιτών, σε σχέση με ένα πλανήτη ο οποίος θα πω σήμερα ότι έχει άμεση σχέση με την πατρίδα μας, έχει άμεση σχέση με τους Έλληνες, με την Ελλάδα. Άρα αυτό που είναι το βασικό μέλημα και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους είναι ότι αυτό που λείπει σήμερα από την πατρίδα μας είναι μια κυβέρνηση με ελληνική φρόνηση, μια κυβέρνηση που να αναπνέει και να μιλάει για Ελλάδα και όχι μια κυβέρνηση όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις εκτελούν εντολές και συμφέροντα ξένα αντίθετα και απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Άρα το πρώτο μας μέλημα είναι η ελληνικότητα και η δημιουργία ενός κυβερνητικού σχεδιασμού που θα είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον Έλληνα πολίτη. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Πλώσκα, καλησπέρα και από μένα. Πάνω σε αυτό που είπαμε για την εξωτερική πολιτική και την εθνικότητα που μιλήσαμε. Αυτή τη στιγμή και εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε το κίνδυνο ξανατολάς και δεν υπάρχει καμία απάντηση από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις απειλές της Τουρκίας? Έχει άμεση σχέση με την προηγούμενη ερώτηση αυτό. Και καλά κάνετε και το ρωτάτε αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τεράστια κινδυνολογία η οποία έχει όμως μια βάση. Μια κινδυνολογία και βλέπουμε μια απειλή ανά 2-3 μήνες, 4 συνήθως, να δημιουργείται ένας τεράστιος φόβος στους Έλληνες πολίτες, να βγαίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να μεταφέρουν και να προκαλούν
κινδυνολογία και φόβο σε σχέση με απειλές που υπάρχουν από την απέναντι πλευρά από την Τουρκία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή είναι οι μέρες που αυτό που θα πω για κάποιους ακούγοντάς του θα κατηληφθούν, αυτό το διάστημα έχουν υπογραφεί και υπογράφονται μαύρες σελίδες, όπως ακριβώς το λέω, μαύρες σελίδες για την πατρίδα μας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή είναι τεράστιος ο κίνδυνος να δημιουργεί εμπλοκή αυτό το διάστημα με την Τουρκία. Αλλά πάμε να δούμε λίγο την Τουρκία. Δεν θέλω να ξεχάσει κανένας ή και να θυμηθούν όλοι ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο έχει δημιουργηθεί το 1923. Ένα κράτος το οποίο, παρόλο που μιλάμε για Τουρκία είτε στα σχολεία μας, είτε στον περίγυρό μας, είτε έξω στην πολιτεία μας, για 200 και 300 χρόνια πριν, μην ξεχαστεί κανένας ότι είναι ένα κράτος που δημιουργήθηκε το 1920 κάτι από τον Κεμάλ, μια διαδικασία η οποία είναι πολύ πρόσφατη. Μην ξεχνάμε ως Έλληνες ότι όλη η Μικρά Ασία η λεγόμενη είναι η γνωστή Ιωνία. Είναι χώματα ελληνικά, και θέλω να πω ότι και γενικότερα πάνω το 50% των κατοίκων αυτή τη στιγμή εκεί είναι Έλληνες. Μπορεί να μην το αναγνωρίζουν, αλλά εμείς δεν έχουμε σαν πολίτες σε καμία περίπτωση να χωρίσουμε τίποτα με κανένα πολίτη σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση, εταιρεία ιδιωτική που έχει στηθεί εδώ απέναντι, ναι, δημιουργεί απειλές. Η Ελλάδα ως κράτος θα πρέπει να έχει την δύναμη και το σθένος πρώτα να είναι έτσι ακριβώς εξασφαλισμένη και δομημένη αμυντικά, ώστε να μπορεί και να μιλήσει ξεκάθαρα και να διαφυλάξει τα σύνορά της, αλλά και όπως προείπα να υπάρχει και μια εθνική φρόνηση όσο αφορά την κυβέρνηση, τα υπουργεία και αυτούς που αποφασίζουν τη διαδικασία μας. Είδαμε ο στρατός μας και οι επιτελείς του στρατού μας να διορίζονται από την κυβέρνηση. Άρα όλο το αμυντικό, όλη η αμυντική διαδικασία, όλη η, αν θέλετε, η βούληση απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο που τώρα μιλάμε για την Τουρκία, έχει να κάνει με την οργάνωση ως κράτος, πόσο οργανωμένοι είμαστε, πόσο δυνατοί είμαστε εμείς. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι είμαστε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Μπαίνει όποιος θέλει από τα σύνορα, βγαίνει όποιος θέλει, και δεν βλέπουμε μια σοβαρότητα εθνικής κυριαρχίας και έθνους όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι. Άρα το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να δομήσουμε την άμυνά μας με άριστο εξοπλισμό, με τα καλύτερα αμυντικά όπλα που απαιτούνται για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα σύνορά μας, και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με την Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί η Ελλήνων Συνέλευσης έχει όλο εκείνο τον πλούτο, έχει όλα εκείνα τα κεφάλαια πιστοποιημένα και μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, έτσι ώστε και τα σώματα ασφαλείας αλλά και όλη η άμυνά μας να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, μοντέρνο, με την τελειότερη και πιο πρόσφατη τεχνολογία που υπάρχει, έτσι ώστε να το διαφυλάξουμε. Και αυτό για να γίνει απαιτούνται κεφάλαια και φρόνηση ελληνική. Κάτι που η Ελλήνων Συνέλευση και τα δύο μπορεί και να τα εγγυηθεί, αλλά και τα έχει ήδη πιστοποιημένα από παγκόσμιους και εγχώριους θεσμούς για την υλοποίησή τους. Σε ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πλόσκα, με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι θα καταπολεμηθεί η ανεργία σήμερα και πώς θα εξασφαλιστεί η εργασία για όλες τις επόμενες γενιές? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί η λέξη ανεργία είναι μια λέξη την οποία την καπηλεύεται κάθε κόμμα, κάθε πολιτικός, και όλα αυτά τα χρόνια από την εμπειρία μας, είτε νεότεροι είτε παλαιότεροι, πάντα βλέπουμε όλους τους κομματικούς μηχανισμούς να μιλάνε για ανεργία. Όλοι στην πατρίδα αυτήν διοικήσανε.
είτε λέγεται αριστερά, είτε λέγεται δεξιά, κέντρο, οι πάντες στην πατρίδα μας έχουν διοικήσει. Σαν αποτέλεσμα των διοικήσεων στην πατρίδα μας αυτά τα χρόνια, έχουμε σήμερα ένα 30% ανεργία του πληθυσμού και απορώ πώς είναι δυνατόν όλοι να καπηλεύονται αυτή τη λέξη και να υπόσχονται ότι κάτι θα κάνουν, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε πάνω από 30% σήμερα ανεργία στην πατρίδα μας. Αυτό που μπορεί η Ελλήνος Συνέλευση έχει δεσμευτεί και είναι κάτι το οποίο σήμερα θα σας απαντήσω και πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί το να υποσχόμαστε νέες θέσεις εργασίας και να θυμηθώ τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή που υπόσχεται νέες θέσεις εργασίας, 600.000 θέσεις, πότε το σκέφτεται και το λένε αυτό? Το χρησιμοποιούν και το λένε όταν μιλάνε και ανακοινώνουν 7 μέρες τη βδομάδα εργασία και 12 ώρες, ή και μετά το ανατρέπουν και λένε όχι, δεν εννοούσαμε αυτό, εννοούσαμε κάτι άλλο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει εργοστάσιο και επιχείρηση αυτή στην Ελλάδα το οποίο το βάζει μπρος. Σήμερα υπάρχει ένα 30-40% ανεργία. Σωστά. Εάν ανοίξουν εργασίες σήμερα στην Ελλάδα μας, έτσι με τα δεδομένα όπως είναι και με αυτές τις κυβερνήσεις και με αυτόν τον τρόπο του οποίου κινούνται, και απορροφήσουν κόσμο, θα τον βάλουν να δουλεύει 7 μέρες τη βδομάδα και 12 ώρες εργασία και αν θέλουνε? Η Ελλήνος Συνέλευσης έχει κατατεθειμένα και πιστοποιημένα 49.000 έργα ανοικοδόμησης της Ελλάδος μας, 49.000 έργα μέσω των Δήμων, τα οποία είναι ήδη κατατεθειμένα και πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και όλους τους παγκόσμιους οργανισμούς, και τα χρήματα αυτά είναι εδώ. Είναι εδώ στην πατρίδα μας. Έχουν εγκριθεί με εγγυήσεις τις οποίες έχει βάλει από προσωπικό του χαρτοφυλάκι ο Αρτέμης ο Σόρας, και είναι εγγυήσεις οι οποίες είναι στο ύψος των 2,3 τρισεκατομμύριων ευρώ μέσω των Δήμων. Αφορούν 150 με 170.000 ανακάτοικο σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος και έχουν την ευχέρεια όλοι οι Δήμοι να προχωρήσουν σε έργα για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον ίδιο τον πολίτη στο Δήμο τους, και να φτιάξουμε μία πατρίδα, μία Ελλάδα νέα από την αρχή, με σωστές βάσεις και με πλήρη προτεραιότητα στον Έλληνα αυτόχθονα κυρίαρχο ηθαγενή. Φανταστείτε ακόμα και οι συμβάσεις όπως ακριβώς είναι κατατεθειμένες και θα δομηθούν, ακόμα και αυτοί που θα αναλάβουν ως πρώτοι τα έργα αυτά και αναλάβουν την υλοποίηση των έργων, θα πρέπει να είναι Έλληνες με ελληνικό DNA, θα πρέπει να εξαλειφθεί σε κάθε Δήμο με τα έργα αυτά η ανεργία όλων των πολιτών, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ανοίγουν τεράστιες θέσεις εργασίας για πολλά χρόνια στην πατρίδα μας. Δεν συζητάμε για ανεργία, συζητάμε για μια διαχείριση και ανοικοδόμηση της πατρίδας μας, και μάλιστα με κεφάλαια που σας προανέφερα 2,33, τα οποία είναι και για όλο αν θέλετε το πέταγμα κάθε ιδιωτικού και δημόσιου χρέους της πατρίδας μας. Άρα υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα εκτελεστεί, την προτεραιότητα την έχουν οι Έλληνες πολίτες σε αυτό, και η ανεργία όχι απλά σταματάει, αλλά θα μπούμε σε μια τεράστια τροχιά ανάπτυξης των πολιτών και θα μιλάμε για μια διαχείριση της ίδιας μας της πατρίδας, της ίδιας της ζωής μας από εμάς. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Πλόσκα, το τελευταίο διάστημα, οι τελευταίες μάλλον δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία σε αυτές τις εκλογές. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό? Ναι, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για αυτοδυναμία, και μάλιστα τη χρησιμοποιούν με έναν τρόπο εκφοβισμού των πολιτών για να μπουν σε ένα διπολισμό και σε ένα δικομματισμό για την επιλογή εάν θα
ψηφίσουμε τελικά τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αστείο σήμερα, στις μέρες μας, όταν αναφέρουμε για δημοσκοπήσεις, αναφέρουμε για την εξέλιξη των γεγονότων, να μιλάμε για Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο εδώ και 40 και χρόνια είναι στην πατρίδα μας, έχει διοικήσει να αλλάξει αρκετές φορές και το αποτέλεσμα όλων αυτών των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που έχουν αναλάβει είναι να έχουμε μπει σε 3 μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε δει με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση να περνάμε σε ένα δεύτερο μνημόνιο. Έχουμε δει με τη Νέα Δημοκρατία μέσα στα έδρανα της Βουλής όλα αυτά τα χρόνια να ψηφίζεται νόμοι όπως το ΤΑΙΠΕΔ και να παραχωρούνται όλες οι περιουσίες του κράτους μας σε ιδιώτες, και δεν μπορεί σήμερα να μου λέει η Δημοκρατία ότι θα εξασφαλίσει επενδύσεις στην Ελλάδα. Μα πού ήταν η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία παραδώσανε σε ξένους μηχανισμούς ιδιωτικούς όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μέσα στη Βουλή όταν δοθήκαν όλα τα αεροδρόμια στη Φράπορτ. Η Νέα Δημοκρατία ήταν όταν παραδόθηκε ο ΣΕ για 40 εκατομμύρια σε μια ιδιωτική εταιρεία. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μέσα στη Βουλή μας όταν δοθήκαν όλα τα λιμάνια σε ιδιωτικές εταιρείες. Η Νέα Δημοκρατία ήταν μέσα στη Βουλή όταν δοθήκαν όλες οι μαρίνες και όλοι οι εθνικοί δρόμοι σε ξένες ιδιωτικές εταιρείες. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία, παρόλο το αποτέλεσμα που έχουμε και έχουμε παραδώσει τα πάντα σε ιδιώτες, βγαίνει και έχει το περίσσιο θράσος να απευθύνεται στους πολίτες και να μιλάει και να ζητάει την ψήφο τους και να μιλάει και να υπόσχεται. Να υποσχεθεί τι, Νέα Δημοκρατία? Την ανεργία που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα και έχει βάλει το χέρι της? Να μιλήσουμε τι, για τις χιλιάδες αυτοκτονίες και για τους πληστηριασμούς των Ελλήνων πολιτών? Να μιλήσουμε τι για τον ηγέτη της που περπατάει και χαιρετάει κουκλές? Να μιλήσουμε τι για τη Νέα Δημοκρατία ιστορικά, όταν το αποτέλεσμα σήμερα είναι η απόλυτη απαξίωση του ανθρώπου? Δεν μπορώ σήμερα σε καμία περίπτωση ως εχέφρον πολίτης να μιλάω για Νέα Δημοκρατία ή και για οποιοδήποτε κομματικό μηχανισμό, όταν η ίδια μου πατρίδα, η Ελλάδα μας, έχει φτάσει να βρίσκεται στην απόλυτη απαξίωση και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά από όλους. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να λένε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις, όπως χειρίζονται και τις χειρίζονται, θέλω να θυμηθούμε το εξής. Έχουμε σήμερα, γιατί έχουμε εκλογές, ένα ποσοστό περίπου 60 με 64% το οποίο έχει απαξιώσει την πολιτική ζωή του τόπου, εγώ θα έλεγα κομματική ζωή του τόπου, γιατί όταν μιλάμε για πολιτική ζωή μιλάμε για τον ίδιο τον πολίτη, έχει απαξιώσει ως αποτέλεσμα όλη αυτή τη διαδικασία και δεν πηγαίνει να ψηφίσει. Δεν πηγαίνει να λάβει μέρος στην διαδικασία επιλογής του μέλλοντος, των διοικώντων, αλλά και των κυβερνήσεων των οποίων θα επιλέξει. Άρα δηλαδή, σήμερα οι δημοσκοπήσεις αυτές σε ποιους απευθύνονται και ποιο είναι αυτό το ποσοστό που απευθύνεται για να μπορέσει να κάνει μια συζήτηση σήμερα ένας άνθρωπος, ένας πολίτης ή σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης? Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Σήμερα η πολιτεία μας και η Ελλάδα μας έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ελληνική φρόνηση, θα είναι για τον πολίτη, θα είναι για τον άνθρωπο, και αυτές οι τακτικές οι παλαιοκομματικές να συζητάμε για δημοσκοπήσεις και να προσπαθούμε να μπερδέψουμε και να φοβήσουμε τον πολίτη όσο αφορά την επιλογή του στις εκλογές, θα πρέπει να μπει ένα στόπ. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ, ζητάμε την ψήφο όλων των ανθρώπων και όλων των πολιτών, γιατί εμείς ως Ελλήνων Συνέλευση είμαστε ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο πολίτης. Ό,τι είναι ο πολίτης, είμαστε και εμείς. Σας ευχαριστώ. Ωραία.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Μεταξάντο, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε, ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας. Ποιες είναι οι προγραμματικές δηλώσεις για την ανάπτυξή του στη χώρα μας? Εδώ να δούμε, και απαντώντας και για τις προγραμματικές δηλώσεις, να δώσω και ένα στοιχείο σε όλους τους τηλεθεατές, σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης είναι κατατεθειμένες με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στον Άριο Πάγο ως μια πάγια δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης με τις προγραμματικές δηλώσεις, με οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο έχει δομήσει και εργαστεί για να δομηθεί στο μέλλον και να γίνει πραγματικότητα στον τόπο μας. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις προγραμματικές δηλώσεις, πέραν από την τεράστια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της πολιτείας, και ένας τέτοιος είναι και ο τουρισμός, ο τουρισμός ο οποίος αυτή τη στιγμή, για να δομηθεί όπως πρέπει να δομηθεί στην πατρίδα μας, χρειάζεται μια τεράστια ανοικοδόμηση όλης της πατρίδας, όλης της χώρας, του οδικού δικτύου, των μεταφορών, αλλά ακόμα και των μονάδων που θα φιλοξενήσουν και το χειμερινό και τον θερινό τουρισμό. Θέλω όλοι να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ως χώρα και ως πατρίδα, δεν έχουμε την δομή και την υποδομή να υποδεχθούμε όλο τον κόσμο που θα έπρεπε και πρέπει να επισκεφτεί και να έρθει στην πατρίδα μας. Αυτή τη δομή και αυτή την υποδομή θα την φτιάξουμε και θα την οικοδομήσουμε, θα γίνουν τεράστιες επενδύσεις σε αυτόν ακριβώς τον χώρο, θα γίνουν ομολογιακές, αν θέλετε, συμφωνίες με τους επιχειρηματίες, ώστε να μην υπάρχει τοκισμός σε οποιοδήποτε επένδυση και δάνειο, να είναι και το ίδιο το κράτος μέσα στην επιχείρηση και να ενδιαφέρεται το κράτος για την κερδοφορία της επιχείρησης. Θα δούμε για την εξωτερική πολιτική, όπως ακούστηκε και πριν, και την διαφήμιση που πρέπει να υπάρχει για τον τουρισμό διεθνώς. Βλέπουμε εδώ, και να δώσουμε λίγα παραδείγματα, ότι στον προϋπολογισμό του κράτους φαίνονται 2 δισεκατομμύρια ως κεφάλαιο για διαφήμιση της Ελλάδας στο εξωτερικό, και αν κάποιος περπατήσει στο Λονδίνο και πάει μια βόλτα, θα δει ότι η Ελλάδα έχει ένα περιπτεράκι 2 μέτρα επί 2 μέτρα με 2 ψάθινες καρέκλες και ένα τραπέζι, και η Τουρκία δίπλα έχει 500 τετραγωνικά περίπτερο για να διαφημίζει τον τουρισμό της Τουρκίας όλο τον χρόνο. Αυτό ακριβώς θα το δείτε και περπατώντας σε άλλες μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσες στον κόσμο. Και θέλω να ρωτήσω, αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία, πηγαίνουν στο Υπουργείο για να δοθούν για διαφημίσεις διεθνώς, για να φέρουμε στην Ελλάδα τουρίστες, πού πάνε? Πού πάνε όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία, πηγαίνοντας σε μία, και επειδή γνωρίζω ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες στον τουριστικό χώρο παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη και μπορεί να έχουν βρεθεί σε εκθέσεις του εξωτερικού τουριστικές, όπου όλα τα περίπτερα της Ελλάδας είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα, και είναι κάτι το οποίο ήδη έχει δοθεί για να διαφημιστεί και δεν γνωρίζει κανένας που πάνε αυτά τα κεφάλαια. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ανοικοδομηθεί όλοι οι υποδομές, ώστε να μπορούμε να έχουμε τον τουρισμό που αξίζει η Ελλάδα να έχει, χειμερινό, θερινό, για τον πολιτισμό της, για το τοπίο, για αυτόν τον άψογο καιρικό, τα καιρικά φαινόμενα που έχουμε εδώ, που όλος ο πλανήτης θέλει να έρθει και να επισκεφτεί, αλλά και για τη μετάδοση, που αυτό ήταν πάντα ο Έλληνας, της μετάδοσης του πολιτισμού, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν και να δούνε πραγματικά όλος ο πλανήτης ποια είναι η πραγματική δημοκρατία και οι ιδέες που ξεκινήσαν εδώ και είναι οι στυλοβάτες οποιοδήποτε πολιτισμού. Να δούμε κάποια επόμενη ερώτηση. Κύριε Μεταξάτε, αν όπως λέτε και αναγράφετε στις προγραμματικές σας δηλώσεις καταργηθεί ο ένφια και άλλοι φόροι,
πώς θα εισπράττει το κράτος, πώς δηλαδή θα έρχονται έσοδα στο κράτος. Μάλιστα. Θα δείτε μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, εκτός από τον ΕΝΦΙΑ, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, αλλά και όλους τους άδικους, όπως αναγράφεται, δασμούς και φόρους, οι οποίοι θα καταργηθούν, θα δούμε και μια τελείως διαφορετική φορολογική πολιτική. Βλέπετε, η φορολογία ενός κράτους είναι μια μελέτη ανταποδοτικότητας μεταξύ του κράτους και του πολίτη. Δίνουμε τον φόρο μας και φορολογούμαστε, ώστε το κράτος να έχει τα κεφάλαια και να μπορεί να έχει τα κεφάλαια να ανταποδώσει πίσω στις παροχές που πρέπει το κράτος να μας δώσει. Σε μια δωρεάν υγεία, την οποία δεν τη βλέπουμε πουθενά, δεν βλέπουμε κανένα νοσοκομείο το οποίο να εξυγχρονίζεται και να παρέχει συνεχώς αυτό το οποίο αξίζει να έχει ο Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Δεν βλέπουμε κανέναν γιατρό ο οποίος στο τέλος εγχείρησης να μην ζητήσει και κάτι παραπάνω. Για μια δωρεάν παιδεία, η οποία συνεχώς βλέπουμε σχολεία τα οποία πιο πολύ με φυλακές μοιάζουν παρά με εκπαιδευτικά ευρήματα. Βλέπουμε μηδαμινή εκπαίδευση και παροχή αυτής της εκπαίδευσης στους πολίτες, αλλά ακόμα να δείτε και τα δικά μας δίκτυα, τα οποία ό,τι είναι κρατικό είναι μέσα στις λακκούβες και δεν μπορεί καν να συντηρηθεί, αλλά όλοι οι εθνικές οδοί, να ανήκουν σε εταιρείες και να πληρώνουμε κάθε φορά για να πάμε από τη μία πόλη της ίδιας μας πατρίδας στην άλλη. Βλέπουμε λοιπόν μια φορολογία η οποία φορολογούμαστε, δεν ξέρουμε που πάνε, δεν ξέρουμε τι γίνονται αυτά τα κεφάλαια και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Βλέπουμε ένα ΦΠΑ τον οποίο τον πληρώνουμε συνέχεια, αλλά όπως είδαμε και ξεκάθαρα αναλύθηκε και για τις ευρωβουλευτικές εκλογές, ο ΦΠΑ είναι ένας ευρωπαϊκός φόρος. Και από το 2016, να θυμίσω σε όλους, ότι ψηφίστηκε στη Βουλή και το ψηφίσαν όλοι. Το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίσανε σχεδόν όλοι οι βουλευτές. Ένα φράγκι το οποίο ήταν πάνω από 7.000 σελίδες για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι ένα φράγκι το οποίο και ένας νόμος που περάστηκε, όπου ιδρύεται μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, όλοι οι πολίτες τη γνωρίζουν, όλοι οι πολίτες έχουν πάρει γράμματα από αυτή την αρχή για το πόσα χρωστάνε και ότι θα γίνουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί της ακίνητης και όχι περιουσίας τους. Μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα. Θέλω λοιπόν εδώ να αναρωτηθούμε και να αναρωτηθούν όλοι οι Έλληνες τι μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα. Είναι, όπως λέει, η αρχή η οποία έχει στην επίβλεψή της να βεβαιώνει, να καθορίζει και να εισπράττει όλα τα φορολογικά έσοδα αλλά και τα τελωνιακά έσοδα του κράτους μας. Πού πάνε τα χρήματα, πώς αξιοποιούνται, τελικά όλα αυτά τα χρήματα έρχονται στα ταμεία του κράτους ή πάνε κατευθείαν για αποπληρωμή δανείων, τα οποία δάνεια και αυτά δεν έχει ποτέ κάτσει κάποιος ή κάποια κυβέρνηση να δει το ύψος τους. Αν όντως υπήρξε ο δανεισμός, αν είναι πλασματικός, αν αυτός ο σκοπός του δανεισμού αξιοποιήθηκε ή όχι. Με μια πραγματική μελέτη και μελέτες οι οποίες έχουν ήδη γίνει, θα δούμε ότι η φορολόγηση, όλη αυτή η φορολόγηση έχει μόνη σκοπιμότητα να αφαιμάξει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Έλληνα εργαζόμενο, να κάνει την ανεργία να είναι στα ύψη που είναι, να ανεβάσει κατά πολύ τα ποσοστά τα οποία μας έχουν φέρει την οικονομική κατάσταση και σε αυτά τα επίπεδα που είναι, και σε καμία περίπτωση η φορολογία δεν είναι η λύση για την ανάπτυξη μιας χώρας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Μεταξάτα, είδαμε την Ελληνική Συνέλευση να μετέχει στις ευρωεκλογές και τώρα βλέπουμε να κατεβαίνετε στις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος σας, ο κ. Αρτέμης Σόρας, βρίσκεται στη φυλακή. Ποια είναι η πορεία που ακολουθείτε αυτή τη στιγμή και που βρίσκεται στη φυλακή? Μπορείτε να πάρετε. Ναι, μισό λεπτό. Το τελευταίο μέρος μου. Τι γίνεται ακριβώς με τη φυλάκιση του πρόεδρου σας, κ. Αρτέμης Σόρας?
να το δούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενημερωθεί κάθε Έλληνας πολίτης. Κάθε Έλληνας πολίτης, γιατί με την μετάδοση της πληροφορίας από πολλούς δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Και πολλοί Έλληνες πολίτες νομίζουν ότι ο Αρτέμις Όρας έχει δικαστεί, έχει κάποια απόφαση δικαστηρίου και εκτεί μια ποινή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Αρτέμις Όρας, τα δικαστήρια που έχει αθωωθεί, ένα το οποίο είναι η απόφαση 6750 του 2013, όπου αθωώθηκε και αναγράφει μέσα ότι αποδείχθηκε ότι υπάρχει το φαρτοφυλάκιο των 600 δισεκατομμυρίων και έχουν κατατεθεί υπέρ της ελληνικής δημοκρατίας με συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Αρτέμις Όρας είναι προφυλακισμένος για μια υπόθεση η οποία κατά κύριο λόγο αποτελείται από δημοσιεύματα του τύπου, αποτελείται από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την δικογραφία. Φυσικά είναι μια απόφαση που, όπως είπαμε από την αρχή, ανυπομονούμε να τη δικάσουμε, ανυπομονούμε να έρθει η στιγμή και η μέρα όπου θα ζητήσουμε να είναι και δημόσια η εκδίκαση, να δει κάθε Έλληνας πολίτης και να δει κάθε άνθρωπος την αλήθεια και να αποδειχθεί μπροστά στα μάτια τους το άδικο και το ψέμα και η λιδωρία η οποία όλα αυτά τα χρόνια με κάθε μέσο προσπαθήσανε να χτυπήσουν την Ελλήνων Συνέλευσης αλλά και τον πρόεδρο της, τον Αρτέμι Τσόρα. Μην βρίσκοντας λοιπόν κανέναν τρόπο νομικό άλλο να καταδικάσουμε την αλήθεια, βρέθηκε το μέσο της προφυλάκησης ώστε να μπορέσουν έστω και με αυτόν τον τρόπο, το σύντομο, σύντομος δεν είναι, να απομακρύνουν τον Αρτέμις Όρα από τον πολιτικό φορέα. Εδώ βλέπουμε και ένα οξύμορο γεγονός. Τη στιγμή που ο Αρτέμις Όρας βρίσκεται προφυλακισμένος, χωρίς καμία, παραλαμβάνω, δικαστική απόφαση εις βάρος του, να ανακηρύσσεται και ο πολιτικός φορέας, αλλά και ο ίδιος ως υποψήφιος και ο ίδιος ως αρχηγός του πολιτικού φορέα. Ποια είναι λοιπόν τώρα, και θέλω να αναρωτηθεί κάθε Έλληνας, ποια είναι αυτή τη στιγμή η ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτικών συνδυασμών και των ομάδων, όπως το Σύνταγμα εκτάσσει, όταν η Ελλήνων Συνέλευσης έχει τον αρχηγό της, έχει τον πρόεδρο της, χωρίς λόγο, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να κάνει ομιλίες, να κάνει συνεντεύξεις, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα και να μας δίνεται η δυνατότητα να προβάλλουμε πραγματικά τις πολιτικές θέσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Γι' αυτό και έχει ήδη γίνει έτοιμα στην ΕΡΤ, ώστε η συνέντευξη του Προέδρου του Πολιτικού Φορέα να γίνει όχι με κάποιον αντιπρόσωπο, να γίνει από τον ίδιο τον Πρόεδρο και έχει γίνει ειδικό αίτημα στο ελληνικό κανάλι, ώστε να γίνει συνέντευξη για πρώτη φορά, και είναι κάτι το οποίο θα είναι και για πρώτη φορά στα χρονικά, μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, ώστε να ακουστεί και να δοθεί στον Αρτέμι Τσόρα το δίκαιο που έχει ως ανακηρυγμένος και υποψήφιος βουλευτής, αλλά και ως αρχηγός του πολιτικού φορέα, να προβάλλει την αλήθεια και τον πολιτικό λόγο. Έχουμε μία τελευταία ερώτηση μόνο. Παρακαλώ. Κύριε Μεταξάνδρου, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η αύξηση της εγκληματικότητας στα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε την ασφάλεια των πολιτών? Ξέρετε, η ασφάλεια των πολιτών είναι ένα από τα κυριότερα μελήματα, ένα από το κυριότερο μέλημα της Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά και της επόμενης ημέρας. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να γίνει μια εξυγίανση σε όλη τη δομή της ασφάλειας και της αστυνόμευσης και όλων των υπηρεσιών ασφάλειας. Θα πρέπει να επαντρωθούν στον μέγιστο βαθμό που χρειάζεται και θα χρειαστεί ο αρτιότερος εξοπλισμός για όλους. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και είναι με λύπη να το συναντάμε, να βλέπουμε αστυνομικούς να ρισκάρουν την ζωή τους καθημερινά για 600-700 ευρώ με μηχανάκι το οποίο να μην έχει ούτε καν τη βενζίνη για να κάνουν μια καταδίωξη, με εξοπλισμό ο οποίος είναι τόσο φθαρμένος που δεν βοηθάει πουθενά.
Βλέπουμε λοιπόν ότι για να υπάρξει μια πραγματική ασφάλεια, πρώτα πρέπει να δοθεί η εντολή. Γιατί πολλές φορές το παρακράτος και η παρανομία βοηθάνε κάποια συμφέροντα. Οπότε θα πρέπει να κόπουν αυτά τα συμφέροντα, να υπάρξει εντολή μιας πραγματικής εξυγίανσης και μιας πραγματικής ασφάλειας του πολίτη, αλλά να δώσουμε και τις κατάλληλες αμοιβές σε όλους όσους ρισκάρουν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ασφαλείς και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία θα πρέπει πάλι, όπως είπαμε πριν, να δομηθεί και να φτιαχτεί η δομή, η βάση, για να μπορέσουμε πάνω εκεί να χτίσουμε και να γίνει η επόμενη μέρα με την ασφάλεια του πολίτη να είναι ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα τα οποία έχουμε στην ατζέντα μας. Με αυτό εδώ θα ολοκληρωθεί και ολοκληρώνεται η διακαναλική συνέντευξη. Ήταν μεγάλη τιμή για όσους παρευρεθήκανε και για όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθήσανε και παρακολουθήσανε αυτή τη διακαναλική. Έχουμε να πούμε ότι η Ελλήνος Συνέλευσης είναι εδώ με πάνω από 400 αυτόνομους οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, με μια τεράστια ένωση των Ελλήνων για την επόμενη μέρα, για αυτό το οποίο όλοι μας ονειρευόμαστε, ότι η Ελλάδα με αυτή την αυθονία και με αυτό το πλούτο που αποδεδειγμένα έχουμε μπορεί να είναι, και αυτή είναι ακριβώς την Ελλάδα, αυτό ακριβώς το όραμα για την επόμενη μέρα. Είμαστε εδώ για όλοι μαζί να το κάνουμε πράξη. Στις 7 Ιουλίου λοιπόν λέμε όχι στην αποχή και λέμε ναι στην Ελλήνος Συνέλευσης, ψηφίζοντας με λογική, ψηφίζοντας με τα στοιχεία και ψηφίζοντας για την ελευθερία όλων μας. Δύναμη φως.